Να ξεκινήσουμε με Γιωβάνοβιτς που είναι η είδηση της ημέρας. Καλύτερα, χίλιες φορές καλύτερα από το Σάντος. Mm-hmm. Χίλιες φορές καλύτερα. Θα κάτσω να βρω, θα ψάξω να βρω πότε ήταν τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου που έχω πει εδώ στην εκπομπή ότι είναι ο πιο κατάλληλος. Το έχω πει. Θυμήθηκα πότε το είπες. Τηλεοπτικά. Ναι. Νομίζω ότι. Γιατί πριν 2-3 χρόνια μπορούσαμε να βάλουμε στην κουβέντα και Έλληνες προπονητές, Ζουνίδη, Δόνη κτλ. Τώρα που αυτή λιγάκι είναι, δεν είναι τόσο ενεργή σε ψηλό επίπεδο όπως είχαμε. Ταιριάζει ο Γιωβάνοβιτς. Νομίζω ο Γιωβάνοβιτς αυτή τη στιγμή και στο θέμα timing δηλαδή ήταν ό,τι πιο κατάλληλο. Ταιριάζει σε εθνικό σωματείο περισσότερο. Άλλο να έχει μια γυναίκα καταθλιπτική να την έχει κάθε μέρα στο σπίτι, και άλλο να δουλεύει εσύ να πούμε σε άλλη πόλη και αυτή και να μην βλέπει τα μούτρα τη ή αυτή τα δικά σου. Καλά είναι. Αν ήξερα να δουλεύει σε εθνική ομάδα. Τώρα δεν ήξερα, δεν θυμόμουν. Όχι, ήτανε, πέσε πάνω στο Κύπρο, COVID που... στα Εμμυράτα και δεν προπόνησε καν. Απλά, προτείνω Γιώργο λίγο σε full screen για να είναι διάκριτες οι κάρτες όλους, να τους σχολιάσουμε λίγο για να τζούμε αφού έχουν γίνει. Βάλω το καπνισμένος προπονητής. Λοιπόν, 8 Ιουλίου του 62, καρκίνος, περνάει. Λοιπόν, Γιουγκοσλαβία, 62 ετών, στεγνός. Πεκτούρα ήτανε, στα νιάτα του. Πού πρώτο είδαμε... Καλός χειριστής μπάλας. Πού πρώτο είδαμε τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Ηρακλή. Πρίτς. Τι Πρίτς. Ποιο τον είδαμε πριν. Πού τον είδες εσύ. Σε ποιον αγώνα πρώτο είδαμε τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Α, Ράντο Ολυμπιακός, Αμάνια Βραμίδη. Ναι, είναι το Παγκοστόλου Ολυμπιακός, τότε. Και το αντίπαλο δέος, το δεκάρι του Ολυμπιακού ήταν ο Ντέταρη. Μάλιστα. Ράντο Ολυμπιακός 2-1. Και μετά, Παπαποστόλου, και μετά τον πήρε. Και μετά τον πήρε. Δεν νομίζω να ήταν από Παπαποστόλου. Και από ΕΛ θυμόμαστε πολύ καλή πορεία. Νομίζω ήταν Κόμορα. Κόμορα ήταν. Είχαμε πάει με Νίκο Αλέφαντο και Νίκο Στρατή. Και είχε μπήκε σε ένα πλάνο. Είχε πάει στου προημιτελικούς και. Είχε αποθεώσει, ο Μουρίνιο τον Γιωβάνοβιτς. Τον Γιωβάνοβιτς. Στη δεύτερη διετία του το 8-13. Είχε βγάλει τη Λεόν έξω. Και μετά πέσε πάνω στη Ρεάλ στους προημιτελικούς. Τότε με τον Μουρίνιο, δεν είχε έρθει ο Μουρίνιο τότε, δεν είχαν παίξει. Ναι, σωστά, σωστά. Καλά, παραλίγο να μην πετάξει το αεροπλάνο. Με Μουρίνιο η Ρεάλ. Μπήκαμε τελευταίοι και αντιλήφθηκε ο Νίκος ότι έχει λήξει το διαβατήριό του την ώρα που περνάγαμε τον έλεγχο. Αλλά εντάξει, και κινητοποιηθήκαμε. Καλά, σε αυτά ήταν χιρπανές μεγάλο. Πρώτο. Ήταν χιρπανές. Να πούμε βέβαια ότι αυτή η φωτογραφία που παρακολουθούμε είναι ιστορική. Ναι. Γιατί είναι από τις λίγες φορές που ο Γιωβάνοβιτς είναι χαμογελαστός. Ναι, γελάει, αλλά τα ούλα του δεν φαίνονται. Μόνο το δόντι φαίνεται. Ναι. Είναι δηλαδή, συγκρατημένο χαμογελαστός. Είναι γελάει, γελάει, αλλά είναι της δυστυχίας το γέλιο. Πρέντρακ, Έρακ, Νίκος Κολομπούρδας και ο κύριος Δανιλίδης σαν η βοηθή του. Ο Κολομπούρδας ο Νίκος. Ναι, ο Πρέντρακ, Έρακ. Ναι. Και επειδή δεν κάνω εγώ ρεπορτάζ εθνικής, οφείλω να πω και την πηγή. Το είχε αναφέρει στη Live Sport ο φίλος μας και συνάδελφοι μας και μας παρακολουθούν και θα το πούμε και χαιρετισμούς, ο Πάνος ο Χαραλάμπους. Λοιπόν, η Live Score είναι η καλύτερη αθλητική εφημερίδα στην Ελλάδα. Δυνατό ρεπορτάζ. Είναι η μοναδική και το φως μαζί. Αυτά, μετά είναι το φως. Η Live, χρόνια την παρακολουθώ. Πανελλήνιας Εμβέλειας εφημερίδα, έτσι. Πανελλήνιας Εμβέλειας, πανελλαδικής ρε παιδί. Κυκλοφορίας. Ναι, κυκλοφορίας. Όλες οι εφημερίδες είναι πανελλαδικές ρε φίλε. Ποια είναι ρε πανελλαδικής. Όλες οι εφημερίδες είναι πανελλαδικές. Δεν είναι όλες πανελλαδικές. Γιατί, δηλαδή, η Sport Day από πού βγαίνει, στην Αθήνα βγαίνει μόνο. Η δικιά μας εδώ είναι για 5 νόμους η εφημερίδα, για παράδειγμα. Ναι, αλλά μπορείς όμως να τη διαβάσεις και να δεις τι. Πού να τη διαβάσω, να πάω στην Χαλκίδα, θα βρω μέτρο σπορ. Δεν θα βρω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις υπόλοιπες. Από ΑΠΟΕΛ, δεύτερη θητεία, Αλ Νάσρ. Εθνική Εμμυράτων δεν προπόνησε λόγω COVID. Και Παναθηναϊκός. Η δεύτερη του θητεία στον ΑΠΟΕΛ είναι εκεί που είχατε πάει τότε. Ναι, εννοείται, το πάμε. Τώρα, νομίζω ότι καθολικά απολαμβάνει τη αποδοχή όλων των φιλάθλων, δηλαδή πέρα από Παναθηναϊκούς, Ολυμπιακούς, Εξίδες, Παοκτζίδες, Αριανούς κλπ. Είναι τίμιος, πολύ, Σέρβος και τίμιος, είναι σπάνιας περίπτωσης κατάσταση να βρεις, πάρα πολύ τίμιος παιδί, από παίχτης, από να πάρεις, παίχτης. Να πάρεις πίσω αυτό που είπες τώρα, αλλιώς αποχωρώ από την εκπομπή. Γιατί είσαι Σέρβος. Όχι, αλλά δεν. Δεν υιοθετούμε. Δεν μπορούμε να μειώνουμε τώρα και να λέμε Σέρβος και τίμιος. Δεν είναι. Είναι σαν να βρίζει ένα ολόκληρο έθνος. Δεν βρίζω. Λέω το. Όχι, σε παρακαλώ πολύ να το πάρει πίσω. Να ανακαλέσετε, κύριε Ραπτόπουλε, θα φύγει ο Βραμίδης. Μην ανακαλέσετε. Άμα είναι να φύγει, ανακαλώ.
Εντάξει, για μου πολλά γυαλιά μου. Εντάξει, μεγάλο. Γιατί ψάρωνε, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Ναι, δεν είμαστε σε καλοκαιριάτικα τώρα να έρχονται από προξενία μηνύσεις. Λοιπόν, δεν είμαστε και μαθημένοι. Παναθηναϊκός. Τώρα, υπάρχει τώρα το εξής δίλημα, στα λίγο πιο σοβαρά. Όταν στο άκουσμα της είδησης από τους φίλους μας στο ραδιόφωνο νωρίτερα, υπήρχαν κάποιοι που είπαν πολύ καλή επιλογή προπονητής ήρεμων τόνων, δεν θέλουν και μεγάλη πίεση οι διεθνείς. Ο προπονητής ομοσπονδιακός δεν έχει να κάνει και πολλά. Το χειμώνα τους έχει 4 μέρες κάρτες, άντε εβδομάδα το πολύ. Οι τακτικές είναι... δεν μπορείς να διδάξεις τακτική κλπ. Δεν θέλει μεταγραφές η Εθνική, γιατί στις συλλόγους του δεν ήταν πολύ υπέρ των μεταγραφών και των πολλών αλλαγών. Και υπήρχαν και άλλοι που έλεγαν ότι ο Γιωβάνος είναι καλός για να χτίζει ομάδες. Εδώ θέλει κάποιον καλό διαχειριστή κλπ.